κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στις αθλητολογίες εδώ στο Star TV να δούμε μαζί κάποια αθλητικά νέα βεβαίως. Μια και οι μέρες είναι τέτοιες, είναι άγιες, είναι όμορφες, είναι γιορτινές. Χρόνια πολλά σε όλους, όπου και αν είστε και αν κάνετε. Μας βλέπετε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μας βλέπετε και μέσω της σελίδας του Star TV στο Facebook. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τι έγινε στον αγώνα πριν από δύο μέρες στο ντέρμπι μεταξύ των δύο κυριακών ομάδων της Αθλητικής Ένωσης Λευκύμης και του Αστέρα Πετρετή. Ισόπαλο το τελικό αποτέλεσμα 1-1. Θα δούμε την πρόταση της Λέσχης αυτοκινήτου Κέρκυρας για τη δημιουργία πολυχώρου. Μια πολύ έτσι ανεπτυγμένη πρόταση με επιχειρήματα. Θα τη δούμε αναλυτικά, όσο αναλυτικά μπορούμε τουλάχιστον και το χρόνο που έχουμε. Θα μιλήσουμε όμως και για τα κορίτσια, τα υπέροχα που πρόκειται να κάνουν ένα πολύ μεγάλο βήμα. Και μιλάμε για τις Ειρήνες, μιλάμε για την ομάδα Royal Cheer Jazz γυναικών, που έχουν κερδίσει την πρόκληση και θα μας εκπροσωπήσουν ως εθνική ομάδα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2024 που θα γίνει στην Νορβηγία. Είχαμε μιλήσει και με την Άννα Αποστολοπούλου για όλη την κίνηση που υπάρχει και όλη τη στήριξη που υπάρχει από τους, φορείς, από τους ανθρώπους, από τις πρώην αθλήτριες. Είναι πολλά τα έξοδα όμως. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια αποστολή πολυπληθής. Έχει πάρα πολλά άτομα. Χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα για το ταξίδι αυτό στην Νορβηγία. Είναι οι στολές τους, είναι το ταξίδι τους, είναι όλο αυτό που πρόκειται να γίνει όσον αφορά το πανευρωπαϊκό. Και ο κόσμος ήδη δείχνει ότι στηρίζει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Σήμερα λοιπόν θα καλησπερίσω. Έχω δίπλα μου την Κατερίνα Χαγκάδη και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι κοντά μας εδώ στην εκπομπή Αθλητολογίες και στο στούντιο, γιατί εμείς γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Σήμερα λοιπόν είναι εδώ εκπροσωπώντας τους γονείς των αθλητριών που αγωνίζονται με τις Ειρήνες και είναι πολύ ενεργό μέλος και εκείνο όπως και άλλοι γονείς που βοηθούν πάρα πολύ το σύλλογο σε ό,τι χρειαστεί. Είναι κοντά μου λοιπόν. Κατερίνα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά στους σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, Ματούλα μου. Πώς είσαι, τι κάνεις? Στηρίζεις πάντα την ομάδα και όλους τους αθλητές σε όλα τα αθλήματα. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Πώς είμαστε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σήμερα βλέπετε δίπλα μας εδώ τι γίνεται, έτσι. Αυτό εδώ είναι, να το δούμε στο γενικό πλάνο. Μπράβο, αυτό εδώ. Προσπαθήσαμε να βρούμε κάτι να χωρέσει τέλος πάντων όλους αυτούς τους λαχούνους που πουλήθηκαν για τη στήριξη. Αυτό. Αυτό το υπέροχο. Για τη στήριξη των Σιρήνων. Είναι πάρα πολύ, είναι περίπου 2.000 νομίζω, Κατερίνα. Ναι, ήταν 2.000 λαχνοί. 2.000 λαχνοί. Ένα τυχερός θα κερδίσει σήμερα μία τηλεόραση και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σημάτη γι' αυτό. Πριν πάμε να κάνουμε την κλήρωση, να πούμε δύο λόγια για αυτό το εγχείρημα και για το γεγονός ότι πάντα νομίζω ότι οι γονείς είσαστε πολύ κοντά στην Άννα Αποστολοπούλου, στο σύλλογο και βοηθάτε πάρα πολύ σε ό,τι και αν χρειαστεί. Ναι, βέβαια. Ήταν μια πρωτοβουλία των γονιών της ομάδας που πήρε την πρόκληση του Cheer Jazz, των Σιρήνων των Βορρά, που θα εκπροσωπήσουν το πρωτάθλημα, το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα γίνει στην Νορβηγία. Mm-hmm. Και μαζί με μια λαχιοφόρα αγορά που κάναμε και μια πώληση ημερολογίων με τη φωτογραφία που ήταν η νικητήρια φωτογραφία των κοριτσιών, να προσπαθήσουμε να μαζέψουμε κάποιο ποσό, να βοηθήσουμε στα πάρα πολλά μεγάλα έξοδα που έχουν τα κορίτσια για να καταφέρουν να πάνε σε αυτό το στόχο. Να τα απεξέλθουν και να πάνε, βεβαίως. Λοιπόν, τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Ωστόσο, πέρα από τα ημερολόγια και τους λαχνούς, οι επιχειρήσεις γενικότερα της Κέρκυρας νομίζω έχουν αρχίσει και στηρίζουν το εγχείρημα αυτό το πάρα πολύ μεγάλο. Ναι. Εσύ πώς νιώθεις που φτάνουμε σε ένα σημείο να πηγαίνουμε πανευρωπαϊκό και να έχουμε μια εθνική ομάδα και να έχουμε και άνθρωπο της Ομοσπονδίας εδώ, βεβαίως η Άννα Αποστολοπούλου, ο άνθρωπος που μας έμαθε το cheerleading και τόσα άλλα πράγματα. Είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα αυτό, ε? Ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα. Πάντως, με τη στήριξη και των Κερκυραίων και των επιχειρήσεων και όλων των γονιών των Σιρήνων, γιατί υπάρχουν και μικρές και μεγάλες ομάδες. Έχουμε στήριξη από τις μαμάδες των μικρότερων αθλητριών μας, που είναι και η διαδοχή των κοριτσιών μας, που είναι πλέον στην ομάδα των γυναικών. Δηλαδή, όταν λες μικρές, πόσο λες? Δηλαδή, ξεκινάνε τα κορίτσια στο αγωνιστικό επίπεδο, μιλάμε έτσι, γιατί είναι και από πολύ μικρότερες, που είναι γύρω στα 7-8 χρονών. Mm-hmm. Που είναι οι μικρές ομάδες, μετά 10-12 και ανεβαίνουμε όσο να φτάσουμε στο 16-18 που είναι τα κορίτσια των γυναικών. Εσύ πόσο καιρό ασχολείσαι με το σύλλογο μέσω της οικογένειας και των κοριτσιών? Η δική μου η αθλήτρια, ας πούμε, είναι από τα 8 χρόνια της στο σύλλογο. Έχουν πάρει αρκετές διακρίσεις και από τις μικρότερες ομάδες και με την ομάδα των μεγάλων.
Τα κορίτσια κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πρέπει να πούμε πολλά ευχαριστώ στην Άννα Αποστολοπούλου, την προπονήτριά μας, όχι μόνο σαν προπονήτρια. Η Άννα έχει σταθεί στα παιδιά μας σαν παιδιά της. Το έχω πει επανελειμμένες φορές και το λέω και δημόσια τώρα. Η Άννα αφιερώνει υπερβολικά μεγάλο χρόνο από την προσωπική της ζωή, όχι μόνο από τις ώρες της προπονήσεων στο γήπεδο και στο παρκέ, αλλά και όταν τα παιδιά έχουν κάποιο πρόβλημα ή χρειάζονται κάποια στήριξη, γιατί μιλάμε και για έφηβες, η Άννα είναι πάντα δίπλα τους. Πες μου και για αυτή την κίνηση που κάνουν οι πρώην αθλήτριες, οι παλιότερες, οι οποίες στηρίζουν οικονομικά όλο το εγχείρημα. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Είναι κορίτσια που έχουν φύγει από την ομάδα γιατί σπουδάζουν, είναι φοιτήτριες. Και πραγματικά από το υστέρημά τους και το υστέρημα των γονιών τους προσπαθούν να ενισχύσουν γιατί θέλουν να δουν την ομάδα τους να ζει αυτή την εμπειρία και να πάει για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Λοιπόν, Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Νορβηγία. Νομίζω ότι σαν σκέψη, πόσο ακούγεται? Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Νορβηγία, πώς... Μεγάλο, είναι τεράστιο κάτι ακούγεται. Τεράστιο. Ναι. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο και καμαρώνουμε ήδη για τη διάκριση των κοριτσιών. Και μόνο που θα συμμετάσχουν, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γιατί θέλουμε να έχουν απλά μια αξιοπρεπή εμφάνιση και σίγουρα με την Άννα ως προπονήτρια και με τη χορογραφία της και όλη τη δουλειά που κάνει και με τα παιδιά μας και προσωπικά, σίγουρα θα έχουμε μια αξιοπρεπή παρουσία. Η αγάπη της Άννας Παύλα Νευρασθένεια, ναι, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, ναι, νομίζω ότι είναι υπέροχη και φαίνεται, δηλαδή φαίνεται και στο πρόσωπό της, σε μια χορογραφία περιμένει να δει αυτά τα πράγματα. Έχει μια πολύ ωραία νευρασθένεια και ένα νεύρο και ξέρεις, θέλει να είναι όλα τέλεια. Είναι όλα τέλεια. Η Άννα θέλει πρώτον να τους διδάξει μόρφωση, πειθαρχία, τους λέει για τα διαβάσματά τους, τους λέει για τις προπονήσεις τους και σου λέω ότι στηρίζει και για τα προβλήματά τους και είναι εκεί κοντά τους όλες τις στιγμές της ζωής τους. Λοιπόν, θα είναι πολυπληθής αυτή η αποστολή που θα πάει στη Νορβηγία. 20 κορίτσια. 20 κορίτσια. Θα ράψουμε καινούργια κοστούμια. Εννοείται. Εννοείται. Η χορογραφία έχει ήδη ξεκινήσει τις πρόβες. Εννοείται. Φαντάζομαι. Τι ξενύχτια θα πάει η Άννα Αποστολοπούλου, ναι, γι' αυτό. Η Άννα πραγματικά πήρε το δώσει, τι έφτιαξε τη χορογραφία. Σε έχει κάνει ξεφτέρει, Κατερίνα μου, η Άννα Αποστολοπούλου. Νομίζω είσαι επάξια μπορείς να εκπροσωπήσεις το σύλλογο. Ζω μαζί τους πάρα πολλά χρόνια και βιώνω τις προσπάθειές τους. Κατεβαίνω συνήθως και εγώ και πάρα πολλοί γονείς και να πω ότι μεγάλο στήριγμα της ομάδας των γονιών είναι και ο κύριος Τάσος Μπούας που κάνει τρομερή δουλειά όσον αφορά για τους χορηγούς και ό,τι μπορεί για να βοηθήσει την ομάδα. Κατεβαίνουμε στα πρωταθλήματα για να συμπαραστεκόμαστε στην εξέδρα τα παιδιά. Και λογικά είναι κάποια πράγματα να τα βιώνουμε από όλες τις πλευρές έτσι και να μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει πίσω από όλη αυτή την προσπάθεια βγαίνει το αποτέλεσμα. Λοιπόν, για να ανοίξουμε τώρα το πλάνο μας το μεγάλο, να δείξουμε εδώ τους λαχνούς μας. Έχουμε 2.000 λαχνούς, έχουν μπει εδώ. Είναι πάρα πολύ αλήθεια. Είναι, βέβαια το δώρο είναι ένα, είναι ένα πολύ ωραίο δώρο. Είναι μια τηλεόραση. Ναι, είναι μια τηλεόραση. Προσφορά του κύριου Σημάτη και της επιχείρησης ΣΥΜΣ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε τώρα εδώ πέρα, κοίταξε να δεις, πρέπει να βγάλουμε ένα νούμερο. Ναι. Άφησε το γενικό για να φαίνεται, ναι. Ή και αυτό έτσι εδώ. Είτε εδώ να πάω και από κάτω. Είναι πώς ανακατεύεις το φαΐ, μη σου πιάσει, μη σου κολλήσει. Αυτό είναι εδώ, ακριβώς. Λοιπόν, εγώ θα τραβήξω. Ναι, να τραβήξεις εσύ για να είναι πιο δίκαιο. Γιατί άμα τραβήξεις εσύ δεν θα είναι δίκαιο. Όχι, δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ θέλω εσύ. Μου, Χριστέ, θέλω εσύ βάζω να το έχεις δάχτυλο μέσα, το χέρι τύχη. Και βγάζω το νούμερο 180, να δείξουμε μόνο το νούμερο, παρακαλώ. Το νούμερο εδώ, 180, αυτό είναι το νούμερο. Πάμε και εδώ στο κοντινό να το δει ο κόσμος, στην κάμερα της
Εδώ. Συγχαρητήρια. Εδώ λοιπόν το νούμερο 180 είναι αυτό που κερδίζει την τηλεόραση. Συγχαρητήρια, το βγάζω έξω. Ορίστε, το δίνω. Τυχερό εδώ ο νικητή. Θα περάσει πολλές ώρες η τηλεόραση, η αλήθεια είναι αυτή. Πάντως ο κόσμος ανταποκρίθηκε, η Κατερίνα, μιλάμε για 2.000 λαχνούς που έχουν μπει εδώ. Όλοι νομίζω ότι αξίζει το γεγονός ότι βοήθησαν πάρα πολύ, στήριξαν αγοράζοντας λαχνούς του 1 ευρώ. Αυτά τα 2.000 ευρώ που μαζεύτηκαν δεν είναι ένα ποσό μεγάλο που να αντικατοπτρίζει το ποσό που χρειαζόμαστε για Νορβηγία, αλλά είναι ένα ποσό βεβαίως αξιοπρεπέστατο και μπράβο σε όλους όσοι συνέφεραν και έδωσαν 1 ευρώ ή και παραπάνω κάποιοι, δεν πήραν μόνο ένα λαχνό, προκειμένου να βοηθήσουν το σύλλογο. Μπράβο σας όμως, γιατί σημαίνει τρέξιμο αυτό, Κατερίνα μου. Ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαστε η Κέρκυρα να συνεχίσει να στηρίζει την ομάδα, να καταφέρουν τα παιδιά το στόχο τους και να έχουμε όλοι μια καλή χρονιά με υγεία, με οι αθλητές μας με επιτυχίες. Ματούλα μου, πάντα στηρίζεις τον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα αγωνίσματα. Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που στηρίζεις τόσα χρόνια τις Ειρήνες. Το έχεις αποδείξει πολλές φορές. Μα από την αρχή, βέβαια, μεταξύ, θέλω να έρθω μια μέρα να κάνω μάθημα με την Άννα. Γιατί σου λέει, μην λυγίζεις τον καρπό, σου λέει, μην το κρατάς έτσι και δεν το κρατάς. Τι είναι αυτά τα. Υπάρχουν πάρα πολλοί κανονισμοί και τεχνικές. Υπάρχουν πάρα πολλοί κανονισμοί και τεχνικές και πρέπει λίγο να το δοκιμάσουμε, να το δείξουμε και στον κόσμο. Λοιπόν, έχουμε τον τυχερό νικητή. Ξαναδιάβασε μου λίγο το νούμερο, Κατερίνα μου. Είναι το 180. Το νούμερο 180 είναι ο τυχερός που βοήθησε και στήριξε την προσπάθεια των Σιρήνων και κερδίζει μια τηλεόραση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σημάτη για το πολύ μεγάλο δώρο. Κατερίνα μου, θέλω να σε ευχαριστήσω. Εμείς μέχρι την Νορβηγία έχουμε καιρό και θα τα λέμε ούτως ή άλλως. Νομίζω ότι μέχρι το να πάτε θα υπάρχει το τρέξιμο και το άγχος, αλλά μόλις η ομάδα πάει Νορβηγία, όλα θα είναι υπέροχα και θα πάει εξαιρετικά στο πανευρωπαϊκό. Λοιπόν, τι ευχές να δώσουμε στον κόσμο, Κατερίνα μου? Υγεία, το κυριότερο, αγάπη, ειρήνη σε όλο τον κόσμο και στον καθένα ξεχωριστά ό,τι επιθυμεί για την οικογένειά του. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ. Και καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές μας και στα παιδιά μας. Πολύ ωραία. Εδώ λοιπόν, όλοι οι λαχνοί, βγάλαμε τον τυχερό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εγώ πολύ. Καλές γιορτές σε όλους. Πάμε εμείς τώρα στα δικά μας και πάμε να δούμε τι έχει, τι πρόκειται να γίνει μάλλον, τι έχει γίνει τις μέρες που πέρασε. Τα περισσότερα αθλήματα έχουν αναμετρήσεις με τη νέα χρονιά, το 2024, κάποιες αναμετρήσεις αύριο Σάββατο, υπήρχαν κάποιες που έγιναν μεσοβδόμαδα. Πάμε εμείς λοιπόν να δούμε αναλυτικά τι έχει γίνει. Ξεκινάμε με τη γάμα εθνική κατηγορία, εκεί που υπήρχε αγωνιστική δράση. Να δούμε τι προηγήθηκε για την 16η αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Είχαμε το παιχνίδι, το ντέρμπι μεταξύ των δύο κερκυραϊκών ομάδων. Η Αθλητική Ένωση Λευκύμης υποδέχτηκε τον Αστέρα Πετρίτη. Προηγήθηκε στην αναμέτρηση αυτή, ισοφάρισε ο Αστέρας στο δεύτερο ημίχρονο. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν 1-1. Θα δούμε εμείς το ρεπορτάζ του αγώνα. Καστοριά 1980, Ορδαϊκός 0-1. Τσάκινθος ΧΑΣ Βορώνου 2-2. Εθνικός Νεόκερα Μηδίου Νεαρτάκη 1-0. Πιερικός Κιλελέρ 1-0. Θύελλα Κατσικά Τρίκαλα 0-0, Αναγέννηση Άρτας Αστέρας Λιανό Κλαδίου 1-0, ενώ τόσο ο Βατανιακός όσο και ο Θεσπρωτός Οικουμενίτσας πήραν τους βαθμούς από τις ομάδες που έχουν αποχωρήσει, το Μαγνησιακό και τον Πόφικης Τρικάλων. Πάμε στη βαθμολογία της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Στην πρώτη θέση ο ΓΑΣ Βορώνου έχει 37 βαθμούς, ο Εθνικός Νέο Κεραμιδίου έχει 35, 33 για τον Πιερικό, 31 για την Νέα Αρτάκη, 30 έχει ο Αστέρας Λιανοκλαδίου, 29 η Ζάκυνθος, 25 τα Τρίκαλα, 24 η Αναγέννηση Άρτας, η Καστοριά στους 23, το Κιλελέρ έχει 22 βαθμούς, 20 για τον Εορδαϊκό. Ο Αστέρας Πετρίτη, μετά από τον 1 βαθμό που κέρδισε, είναι στη 12η θέση έχοντας 20 βαθμούς, ο Δεσπρωτός Οικουμενίτσας 18, η Θύελλα Κατσικά 17, ο Βατανιακός 16, η Αθλητική Ένωση Λευκύμης στους 12, ο Φίκης και Μαγνησιακός έχουν αποχωρήσει. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική, είναι η 17η. Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν την Κυριακή 7 Ιανουαρίου για το νέο έτος και η αγωνιστική περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Ο Αστέρας Πετρίτη υποδέχεται τον Εορδαϊκό, ο Θεσπρωτός Οικουμενίτσας παίζει με την Αθλητική Ένωση Λευκύμης, ο ΧΑΣ Βορώνου αντιμετωπίζει την Καστοριά 1980, Βατανιακός Ζάκυνθος, Κιλελέρ Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, Αναγέννηση Άρτας Πιερικός, Αστέρας Λιανοκλαδίου Θύελλα Κατσικά και Τρίκαλα και Νεαρτάκη παίρνουν τους βαθμούς από τις ομάδες που έχουν αποχωρήσει. Πάμε τώρα στη ΓΑΜΑ Εθνική Γυναικών. Παραμένουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική και στον δεύτερο όμιλο, παραμένουμε και στο ποδόσφαιρο. Στη βαθμολογία, η κυρκυριακή ομάδα, η Αθλητική Ένωση Κανονίου έχει 6 βαθμούς. Με 3 ο Πανετολικός και ο Παζιάννα χωρίς βαθμό
Η ομάδα του Πανλευκάδιου. Η επόμενη αγωνιστική εδώ είναι 14 Ιανουαρίου, με την Αθλητική Ένωση Κανονίου να υποδέχεται τον Πανετολικό και τον Πανλευκάδιο να αντιμετωπίζει τον ΠΑΣ Γιάννενα. Πάμε στο τοπικό πρωτάθλημα Α κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας να δούμε τη βαθμολογία μέχρι αυτή τη στιγμή μετά από 10 αγωνιστικές. Αναγέννηση Περιβολίου στην πρώτη θέση με 28 βαθμούς, ο Κέρκυρα με 25, ο ΦΑΜ έχει 23, ο Όλυμπος στους 22. Ο Κεραυνός ο Κυνικολάου έχει 18, η Μπενίτσας 17, η Παξή 14. Πάω Σφακιανάκη στους 13, στην Ελιακό Σαχαράβης 11 βαθμούς, Αχιλλέας Νυμφών και Κρόνος Αργυράδων έχουν από 10. 5 για τη Βολίδα, 1 βαθμό για την ΑΕΦ Άκων, χωρίς βαθμό η Ομόνια Γαστουρίου. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική, είναι με τη Νέα Χρονιά η 11η αγωνιστική. Κρόνος Αργυράδων Παξή, Αχιλλέας Νυμφών Μπενίτσες, Βολίδα Κάτω Γαρούνα Ομόνια, Πάω Σφακιανάκης ΟΦΑΜ, ΑΕΦ Άκων Θενηλιακός Σαχαράβης, Αναγέννηση Περιβολίου Αοκέρκυρα και Όλυμπος Κέρκυρας Κεραυνός Αγίου Νικολάου. Πάμε στη Β' κατηγορία της Ένωσης. Είχαμε παιχνίδια Τετάρτη και Πέμπτη οι ομάδες που προηγήθηκαν για την 12η αγωνιστική. Ηρακλής Φακερών Πάος Φακιανάκης δεύτερη ομάδα 2-0. Ατρόμητος Τρογγυλής Μεγάς Αλέξανδρος 1-4. Τη Ελλαδίας Κασιόπης 1-5. Αθλητική Ένωση Καναλίων Αστέρας Παρτίλα 2-0. Βασιλάτικο Ολυμπιάδο Καρουσάδων το παιχνίδι αυτό αναβλήθηκε. Οδυσσέας Αυλιωτών Εθνικός Περουλάδων 2-2. Και ο Κάβος ήρθε ισόπαλος με τον Ηρακλή Αγίων 10 επίσης 2-2. Ρεπό είχε η ομάδα των Φινίκων. Στη βαθμολογία μετά από αυτές τις αναμετρήσεις, ο Οδυσσέας Αυλιωτών παραμένει στην πρώτη θέση έχοντας 29 βαθμούς. Η Ολυμπιάδα Καρουσάδων ακολουθεί με 22, Πάο Σφακιανάκη δεύτερη ομάδα. Η Ολυμπιάδα Καρουσάδων, συγγνώμη, ακολουθεί με 27, Πάο Σφακιανάκη δεύτερη ομάδα. Φοίνικες, Δίας Κασιόπης και Ηρακλής Αγίων 10 έχουν 22. 20 βαθμούς για τον Μεγαλέξανδρο, 17 για τον Ηρακλής Φακερών. Στους 15 ο Κάβος, 10 για τον Εθνικό Περιουλάδων, 8 έχει ο Ατρόμητος Τρογγυλής. Ο Αστέρας Παρτίλα έχει 6, 5 για την Θιέλα, 4 για την ΑΕ Καναλίων, στη τελευταία θέση στα Βασιλιάτικα με ένα βαθμό. Τώρα να σας πω ότι από την ΑΕ Καναλίων έχουν αφαιρεθεί 5 βαθμοί λόγω τιμωρίας, ενώ εκκρεμεί ακόμη η αναμέτρηση Βασιλιάτικα Ολυμπιάδα Καρουσάδων. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική και εδώ βεβαίως με τη Νέα Χρονιά οι αναμετρήσεις. Ολυμπιάδα Καρουσάδων Εθνικός Περιουλάδων, Πάο Σφακιανάκης δεύτερη ομάδα Βασιλιάτικα, Μέγας Αλέξανδρος Ηρακλής Φακερών. Πίνικες παίζουν εκτός έδρας με τον Αστέρα Σπαρτίλα. Ο Ηρακλής Αγίων 10 υποδέχεται τον Ατρόμητο Στρογγυλής και ο Δίας Κασιόπης αντιμετωπίζει την ΑΕ Καναλίων. Θα γίνει επίσης και η αναμέτρηση Θύελλα Κάβος, ενώ ρεπό έχει ο πρωτοπόρος Οδυσσέας Αυλιωτών. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο και πάμε στο μπάσκετ. National League 2, πρώτος όμιλος, να δούμε τη βαθμολογία μέχρι τώρα μετά τις πρώτες 9 αγωνιστικές. Η ομάδα Χαλιά 82 στην πρώτη θέση με 17 βαθμούς. Η Δόξα Πυρού Άρτας έχει 15, όσους και η Γαρκαλιάνη. Ο Αργοναύτης Νέας Κίου έχει 14, όσους και ο Αστέρας Θέμενης. 13 για την Παναχαϊκή και την ομάδα Σίγμα Κάπα Ιωάννινα. 12 για την Ένωση Γλαύκου Έσπερου, τον Προμηθέα 2014 και τον Ιόνιο. 10 για την Παραμυθιά, στην τελευταία θέση ο Αξίων Ίνων έχει 9 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική είναι 7 Γενάρη. Είναι η 10η αγωνιστική και περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις. Γαργαλιάνη Αστέρας Θέμενης. Γλαύκος Έσπερος Παναχαϊκή. Αργοναύτης Κίου Αξίων Ίνων. Ο Ιόνιος παίζει στα Γιάννηνα με την ομάδα Σίγμα Κάπα Ιωάννινα. Δόξα Πυρού Άρτας Παραμυθιά και Προμηθέας 2004, Αχαγιά 82. Συνεχίζουμε με μπάσκετ, Α' Σκαβδένα. Θυμηθούμε τη βαθμολογία μετά τις 9 αγωνιστικές και υπάρχει αγωνιστική. Αύριο θα γίνουν οι υπόλοιποι αγώνες της 10ης αγωνιστικής. Να δούμε εμείς τη βαθμολογία μέχρι τώρα. ΕΑΣ Άρτας 16 βαθμούς, όσους έχει και η ΓΕΑ Αγρινίου. 15 για ΕΚΑ Ναλακίου και Ελέον Μεσολογγίου. 14 για την Νικόπολη Πρέβεζας. 13 έχει ο Κρόνος Αγρινίου. 12 για τους Μολεσούς και τον Παζιάννηνα. 11 για τον Λέοντα Κέρκυρας. 10 βαθμούς έχει ο Φέακας και ο Πύρος Αρταίων. Έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο αυτές οι δύο ομάδες. Κερκυραϊκός και Κένταβρη στους 9. Η επόμενη αγωνιστική είναι η 10η. Αύριο λοιπόν θα γίνουν οι εξής αναμετρήσεις. Στις 2 ο Φέακας υποδέχεται στο κλειστό γυμναστήριο τον Κρόνο Αγρινίου. Την ίδια ώρα ο Παζιάννη αντιμετωπίζει τον Λέοντα Κέρκυρας. Ενώ στις 4 ΕΑΣ Άρτας Νικόπολη. Στις 5 θα γίνει η αναμέτρηση ΓΕΑ Αγρινίου Μόλωση. Στις 6 Πύρος Αρταίων ΑΕ Καναλακίου. Ενώ έχει ήδη γίνει το παιχνίδι Λέων Μεσολογγίου Κερκυραϊκός. Με τελικό αποτέλεσμα 79-61. Ρεπό από αυτή την αγωνιστική έχουν οι Κένταυροι. Συνεχίζουμε τον μπάσκετ. Πάμε στην Β' ΕΣΚΑΒΔΕ να θυμηθούμε τη βαθμολογία μετά τις 3 πρώτες αγωνιστικές. Με τον Αυσίδαο να είναι πρώτος έχοντας 6 βαθμούς, τον Πίκασον Ουδίας Κέρκυρας και την Πάργα να έχουν από 4. Ο Γιάννης Καποδίστριας, ο Πορθέας Ογουμενίτσας και η ΓΕΚ έχουν από 3 βαθμούς. Τώρα, ο Πίκας Νότιας Κέρκυρας έχει αφαίρεση 1 βαθμό από πέρσι. Η αναμέτρηση ΓΕΚ Καποδίστριας για την τρίτη αγωνιστική θα γίνει αύριο Σάββατο 23 του μήνα. Η επόμενη αγωνιστική στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος είναι με τη Νέα Χρονιά 13 Ιανουαρίου και θα γίνουν οι εξής αναμετρήσεις.
Προτάσει Οικουμενίτσα ΓΕΚ, πήγασουν ο Διασκέρκυρα Πάργα και Καποδίστρια Ναυσίθο. Αφήνουμε το μπάσκετ και πάμε στο χάντμπολ Α2 χάντμπολ ανδρών να θυμηθούμε τι έχει προηγηθεί μετά από 9 αγωνιστικές. Στην πρώτη θέση ο Φίβος Οικειών με 18 βαθμούς, η Χάνθη και 14 όσους και η Εκμάθηση Αθλημάτων. Ο Φέρνας έχει 12 βαθμούς, ο Αλέξανδρος Αξιούπολης 9, ο Φέκας είναι στους 8. 6 βαθμούς για τον Αρχαίλο Κατερίνης, 5 για τους Κύκλοπες Αλεξανδρούπολης, 4 βαθμούς για τον Πανσεραϊκό, μείον 2 για τον Φίλιππο Βέρειας. Η επόμενη αγωνιστική λοιπόν στην διάρκεια του πρωταθλήματος είναι η 10η και θα γίνει αρκετά αργά, τέλος Ιανουαρίου, περίπου 27 Γενάρη. Αρχαίλος Κατερίνης Αλέξανδρος Αξιούπολης, Φίβος Οικειών Πανσεραϊκός, Χάνθ Κύκλοπης Αλεξανδρούπολης, Εκμάθηση Αθλημάτων Φέακας, ενώ ο Φέρωνας θα πάρει το παιχνίδι από τον Φίλιππο Βέρειας 0-10 ανεφαγώνα. Πάμε στο Α2 Χάντμπολ γυναικών για να δούμε μέχρι τώρα την βαθμολογία μετά από 5 αγωνιστικές, με τον Εθνικό Κοζάνη να έχει 8 βαθμούς, τον Φίλιππο Βέρειας 6, τον Φέακα επίσης 6 βαθμούς, τις Ελπίδες Αμιντέως τους 4, η Καστοριά δεν έχει βαθμό και ο Κερκυραϊκός μείον 2, ενώ εκκρεμεί η αναμέτρηση της Καστοριάς με τις Ελπίδες Αμιντέου για την 5η αγωνιστική που θα γίνει 21 του 2024. Η επόμενη αγωνιστική κανονικά είναι η 6η, αρκετά αργά, θα γίνει 3 Φεβρουάριου και περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Φίλιππος Βέρειας, Εθνικός Κοζάνης, ΑΟΑ Καστοριάς και Κερκυραϊκός, ενώ ο Φέακας υποδέχεται τις Ελπίδες Αμιντέου. Κλείνουμε το χάντμπολ με τη Β' Εθνική Χάντμπολ Ανδρών για να θυμηθούμε τη βαθμολογία μετά τις 7 αγωνιστικές που έχουν προηγηθεί. Αγριά Βόλου στους 16 βαθμούς, Πόντι Κυλκή στους 12, Πανόραμα και Αμίντες Αμιντέου έχουν από 10 βαθμούς, 8 για την Δράμα, 6 βαθμούς για Όιο Ανίνων και Κερκυραϊκό, 3 βαθμούς έχει Καστοριά, 1 βαθμό η Κοζάνη, χωρίς βαθμό και μάλιστα με μείον 2, Άρτα Χάντμπολ και Αναγέννηση Άρτας που έχουν αποχωρήσει. Εκκρεμεί η αναμέτρηση Καστοριά Πανόραμα για την 8η αγωνιστική θα γίνει επίσης 21 του 2024. Η επόμενη αγωνιστική 27 Ιανουαρίου Πανόραμα Δράμα και Κερκυραϊκός Αμίντες Αμιντέου. Μία μέρα μετά, 28 Ιανουαρίου, ΑΟΥ Ανίνων, ΑΕ Καστοριά. Οι αναμετρήσεις Άρτα Χάντμπολ Πόντι Κυλκής και Κοζάνη Αναγέννηση Άρτας θα πάνε υπέρ των ομάδων που καθώς οι αντίπαλες ομάδες της Άρτας έχουν αποχωρήσει. Κλείνουμε με το πόλο Α2 πόλων ανδρών. Πάμε να δούμε τον Βόρειο Όμιλο, να θυμηθούμε τη βαθμολογία μετά τις 3 πρώτες αγωνιστικές. Αίτητη είναι ο Ναυτικός Όμιλος Λάρισας με 9 βαθμούς και ο Άρης Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα ο Φίβος έχει 6 βαθμούς, ο Νηρέας Καλανδρίου 3, όσους έχει και ο ΝΑΟΚ, η Λιλιούπολη και το Μαρούσι. Ο Εκβόλου δεν έχει ακόμη βαθμό, ενώ η επόμενη αγωνιστική είναι η 4η και οι αγώνες θα γίνουν Κυριακή 7 Ιανουαρίου. Ο Εκβόλου Μαρούσι, ΝΑΟΚ Φίβος, Νηρέας Καλανδρίου, Νεολάρισσας και Άρης Θεσσαλονίκης, Ηλιοπολή. Αυτά όσον αφορά την αγωνιστική κίνηση και κάποιων παιχνιδιών που προηγήθηκαν, αλλά και κάποιων που θα γίνουν αύριο, οι περισσότεροι βεβαίως θα γίνουν με τη νέα χρονιά. Και εμείς θα πάμε στα διαφημιστικά μας μηνύματα, θα επιστρέψουμε με την αναμέτρηση της Λευκύμης κόντρα στον Αστέρα Πετρίτη και το ισόπαλο αποτέλεσμα 1-1. Για πραγματικά καλά Χριστούγεννα, έχεις ένα φίλο κριτικό. Βρες ως την Τρίτη όλο το ελληνικό χοιρινό μείον 15%. Κάτι Σάρκ 700 ml, 3 ευρώ φθηνότερα. Everyday, Lenore, Pantene και Head & Shoulders μείον 50%. Κριτικός και στις γιορτές κάθε μέρα δίπλα σας. Δεν χρειάζεται να κοπιάσετε για να πείτε «κοπιάστε». Ελαιοραφιστικό μηχάνημα Steel SP452 με αντιδονητικό σύστημα που μειώνει σημαντικά τους κραδασμούς στα χέρια και τους τραυματισμούς στην ελιά. Steel. Όλα όσα χρειάζεσαι.
Πιστοποιημένοι αντιπρόσωποι Στυλ. Κωτεινάς Νικόλαος. Περιφερειακή οδός Λευκύμης, Λευκύμη. Μαρτίνης Σταμάτης. Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας, Σολάρι, Κέρκυρα. Μηχανεμπορική Κώστας Τσιριγκάκης. Εθνικής Αντιστάσεως 40, Εμπορικό, Κέρκυρα. Κέρκυρα Lines. Τα πλοία της Κέρκυρας. Ταξιδέψτε με τα κλειστού τύπου πλοία μας. Κέρκυρα Express. Αγία Θεοδώρα. Κορφού Spirit. Άνω Χώρα 2. Ο μοναδικός στόλος της Κέρκυρας. Κλείστε online τα εισιτήριά σας με 50% έκπτωση, γρήγορα και οικονομικά. Με την εγγύηση της Κέρκυρα Lines. Τα πλοία της Κέρκυρας. Το πολυκατάστημα Κέρκυρα Stores Παουλής στη Λευκύμη προσφέρει αφιγρατήρα 12 λίτρων για κάλυψη έως 60 τετραγωνικά μέτρα και λειτουργία καθαρισμού αέρα μόνο 119 ευρώ. Κλιματιστικό inverter 10.000 BTU κλάσης α3+ μόνο 299 ευρώ. Πλυντήριο 7 κιλών 1.000 στροφών και προστασία από υπερχείληση μόνο 259 ευρώ. Ηλεκτρική κουβέρτα πλενόμενη με 3 βαθμίδες θέρμανσης μόνο 16,90. Μποτάκι ασφαλείας με μέταλλο, αντικραδασμικό, αδιάβροχο, αντιδιάκριτο και αντιολισθητικό μόνο 14,90. Με ένα κλικ στο www.kerkirastores.gr μπορείτε εύκολα και γρήγορα να κάνετε τις παραγγελίες σας με δωρεάν και άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επίσης εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλεκτρικές συσκευές, είδη θέρμανσης, εργαλεία, έπιπλα και φωτιστικά, πάντα με τις καλύτερες τιμές και την άριστη εξυπηρέτηση. Μας βρίσκετε στα τηλέφωνα 26620-22202 και 26620-29150. Αξίζει να δίνεις γεύση στις γιορτινές στιγμές σου και να προσφέρεις τα καλύτερα σε αυτούς που αγαπάς. Λαβράνος. Χαρούμενες γιορτές με γεύσεις που δίνουν ξεχωριστό άρωμα στο τραπέζι σας και στη ζωή σας. Εκλεκτά κρέατα, ιδιαίτερα τυριά και αλαντικά, έτοιμα γιορτινά εδέσματα και ντελικατέσεν επιλογές από κάθε γωνιά της γης. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Λευκύμης, στην πλατεία Σαν Ρόκο και Λαβράνος Deli Meat στην Πίνια. Χρόνια πολλά! Ράδιο Κέρκυρα και Sky μαζί για πληρέστερη ενημέρωση. Ουρανός και γη. Μορφές και χρώματα. Παράδοση και μνήμες του τόπου μας. Με σεβασμό στην αρχιτεκτονική και τον άνθρωπο. 20 χρόνια όνειρο. 20 χρόνια δημιουργία. Ξύλων ΑΕ. Χαρίστε στον εαυτό σας μερικές μέρες χαλάρωσης και ανανέωσης. Ελάτε στον παραδοσιακό ξενώνα του Νικόλα, στο πανέμορφο Κουκούλι Ζαγορίου. Ζήστε την ελληνική φύση σε όλο της το μεγαλείο. Απολαύστε την άγρια ομορφιά του λευκού τοπίου. Ο παραδοσιακός ξενώνας του Νικόλα προσφέρει όλες τις σύγχρονες ανέσεις και το μεγαλείο της ελληνικής αρχοντιάς. Πολλοί θα σας μιλήσουν για ποιότητα. Άλλοι για ποικιλία. Και σίγουρα κάποιοι για τιμές. Εμείς θα σας προτείνουμε αυτά που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Γιατί πολύ απλά μπορούμε να σας τα προσφέρουμε όλα. Μιλιορίζος Design. Είδη υγιεινής, πλακάκια, έπιπλα μπάνιου, καμπίνες, θερμοσύφωνες, νεροχύτες. Απίστευτη γκάμα επιλογών από κορυφαίες εταιρείες με αποκλειστικές εισαγωγές στις χαμηλότερες τιμές λιανικής χονδρικής και για ανακαινήσεις ξενοδοχείων τιμές εισαγωγής. Μιλιορίζος Design. Στα Παγκρατέικα. Βρίσκεις πάντα τα πάντα.
Η διεύθυνση και το προσωπικό του εστιατορίου Ολυμπία σας εύχονται χαρούμενα Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος. Σας περιμένουμε, όπως κάθε χρόνο, να γιορτάσουμε μαζί το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς με ξεχωριστό μενού και ζωντανή μουσική. Εστιατόριο Ολυμπία. Εθνικής Λευκύμης στα Κανάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 26610-40600. Καλή χρονιά σε όλους! Δεύτερο μέρος της εκπομπής Αθλολογίας και πάμε να δούμε την αναμέτρηση της Λευκύμης κόντρα στον Αστέρα Πετρητή. Οι δύο κυριακές ομάδες αναμετρήθηκαν παρότι υπάρχει βαθμολογική διαφορά μεταξύ τους. Υπήρχε ένας έντονος αγώνας με την Αθλητική Ένωση Λευκύμης να είναι αυτή που άνοιξε το σκορ με τον Βασίλη Γρηγοριάδη. Μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου και τις οδηγίες του Γιάννη Σπακιανά και ο Αστέρας Πετρητή απάντησε στο δεύτερο μέρος και συγκεκριμένα στο 41ο λεπτό με τον Ρουμαλιώτη. Το σκορ αυτό κρατήθηκε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, τελικό αποτέλεσμα λοιπόν 1-1. Ο Γιάννης Φακιανάκης παρακολούθησε την ομάδα εκτός αγωνιστικού χώρου λόγω της τιμωρίας του. Ο Χρήστος Αγγέλης έκανε πρεμιέρα μετά από 3 μήνες σαν νέος προπονητής της Αθλητικής Ένωσης Λευκύμης. Πάμε εμείς να δούμε τα πλάνα, τα γκολ αλλά και τις δηλώσεις από το τοπικό ντέρμπι Αθλητική Ένωση Λευκύμης Αστέρας Πετρητή 1-1. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το γήπεδο της Λευκύμης. Είναι η αναμέτρηση για την 16η αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας και του Δευτέρου Ομίλου, όπου συναντώνται οι δύο κερκυραϊκές ομάδες. Έχουμε το κόρνερ λοιπόν. Για τους φιλοξενούμενους θα γίνει εκτέλεση, θα σηκωθεί η μπάλα, θα απομακρύνουν οι παίκτες πριν προλάβει ο Χαρδικιώτης να τσιμπήσει την μπάλα. Στο σημείο που θέλει να συγκρατήσει την μπάλα ο Κιλιάρας και να αποφύγει τους αντιπάλους, θα σηκώσει την μπάλα ο Κιλιάρας, θα παρακολουθήσει την πορεία της ο Παγκράτης χωρίς να ανησυχήσει, καθώς εμείς μπήκαμε στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης. Γουβίτης, Κιλιάρας, Ρουμελιώτης γυρίζει πίσω στον αρχηγό. Χαρδικιώτης γυρίζει ακόμη πιο πίσω στον Τζαφέστα. Τζαφέστας και Χαρδικιώτης συνεργάζονται. Χαρδικιώτης θέλει να βάλει την μπάλα μπροστά. Βγαίνει εκεί και ο Παγκράτης
έχουμε φάουλ για τους γηπεδούχους. Συνέχεια στο παιχνίδι. Μια μπάλα που απομακρύνεται από τον πουλημένο, λίγο πριν γίνει απειλητική. Περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου μπάλα. Γιάννης Φακενάκης για τον Αστέρα Πετρητή. Δεν μπόρεσε να δώσει τις οδηγίες από τον πάγκο σήμερα στο παιχνίδι κόντρα στην Αθλητική Ένωση Λευκύμης. Ωστόσο, έδωσε τις οδηγίες του στο ημίχρονο και ο Πετρητής σοφάρισε. Τελικό αποτέλεσμα 1-1. Πώς ήταν το παιχνίδι και πώς το βίωσες εκτός πάγκου? Γενικές γραμμές ήταν ένα κακό παιχνίδι και ποιοτικά, αλλά και κακό αποτέλεσμα και για τις δύο ομάδες. Και οι δύο ομάδες έλαμε την νίκη. Νομίζω ότι μας βγήκε λίγο κούραση το παιχνίδι από την υπερπροσπάθεια που κάναμε στον αγώνα της Κυριακής, ενώ η Λευκύμη αντίθετα ήταν πιο φρέσκια, είχε, σε κατά διαστήματα είχε πιο φρεσκάδα γιατί είχε πάρει το ρεπό της, οπότε παίζανε ίσως ένα από τα τελευταία τους χαρτιά για την παραμονή. Ξέραμε ότι θέλαν οπωσδήποτε την νίκη, διαφορετικά τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Παρ' όλα αυτά, παρότι μείναμε στο πίσω, παρότι την κούρασή μας, παρότι είχαμε αρκετούς τραυματισμούς, αλλαγή στην αλλαγή, ο Στεργίου, ο Γεωργακόπουλος, ο Κιλιάρας από το πρώτο ημίχρονο, καταλαβαίνετε ότι για μας μόνο θετικό μπορεί να είναι αυτό το αποτέλεσμα. Έχουμε τώρα χρόνο να ξεκουραστούμε, να δούμε πού η ομάδα έχει προβλήματα, να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες διορθωτικές κινήσεις στο μεταγραφικό κομμάτι και να μπορέσουμε στο δεύτερο γύρω να μπορέσουμε να πάρουμε ακόμη περισσότερους βαθμούς, γιατί οι βαθμοί αυτοί που έχουμε πάρει μέχρι στιγμής νομίζω ότι δεν θα φτάσουν για να μπορέσουμε να παραμείνει η ομάδα μας στην κατηγορία. Έχεις κάνει πρόταση για ενίσχυση της ομάδας μεταγραφικά? Ναι, η ομάδα θα ενισχυθεί μεταγραφικά. Έχω συζητήσει με τη διοίκηση. Νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε 3-4 ποδοσφαιριστές σε κέρυες θέσεις. Και νομίζω ότι ευελπιστώ ότι με τη νέα χρονιά η ομάδα μας θα φανεί ακόμη πιο ανταγωνιστική, ακόμη καλύτερη, να μπορούμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι για το μέλλον μας. Πες μου τις ευχές σου για αυτές τις μέρες. Τίποτα, υγεία σε όλο τον κόσμο, να κάτσουμε να ξεκουραστούμε λίγο, ιδιαίτερα η ομάδα μου την έχει ανάγκη από τους ποδοσφαιριστές μου. Τίποτα άλλο, μόνο υγεία ματούλα μου σε όλο τον κόσμο και να κάνουμε καλές γιορτές με τις οικογένειές μας. Ευχαριστώ πολύ. Κόσμος μπροστά από τον διαιτητή, Πουλημένος, Κωστακιώτης, Γαστεράτος και τελικά ο Κιλιάρας είναι αυτός που θα κουμπίσει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση με την εκτέλεση του φάουλ για τον Αστέρα. Δημήτρης Κιλιάρας, ο έμπειρος αθλητής, ακούραστος μοιάζει, η αλήθεια είναι, αν και προέρχεται από τραυματισμό. Η εκτέλεση του φάουλ από τον Κιλιάρα, η κεφαλιά από τον παίκτη του Αστέρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Παγκράτη. Στο 17ο λεπτό διεκδικείται η μπάλα από τους παίκτες του Αστέρα στην προσπάθεια του Καστεράτου. Το πλάγιο για τη Λευκύμη, Κωστακιώτης, θέλει να βάλει την μπάλα μπροστά. Κούλαλης, θέλει να περάσει αντιπάλους. Μουζακίτης βρίσκει την μπάλα. Κάνει ένα δυνατό σουτ, άστοχο. Σηκώνει την μπάλα, κάνει τη σέντρα, δεν έπιασε κανείς αυτή την κεφαλιά, τρέχει ο Μουζακίτης να προλάβει την μπάλα. Τα καταφέρνει και γυρίζει στο Γρηγοριάδη. Λίγο πριν βάλει το κεφάλι του ο παίκτης Λευκύμης, απομακρύνεται η μπάλα από τον Αστέρα Πετρητή. Μπήκαμε στο 20ο λεπτό του αγώνα. Θέλει να κάνει ένα ανάποδο ψαλιδάκι εκεί ο παίκτης Λευκύμης, αλλά δεν κατάφερε να τσιμπήσει την μπάλα. Ένα σουτ και γκολ! Ή το γκολ από τον Βασίλη Γρηγοριάδη, ο παίκτης της Αθλητικής Ένωσης Λευκύμης, δείχνοντας εκτός γηπέδου, πανηγυρίζει τον γκολ της Λευκύμης και η συνέχεια δίνεται από τον Γρηγοριάδη, ο οποίος γυρίζει πίσω στο Ματσοβιλά. Το επιστρέφει εκείνο στην μπάλα, Γρηγοριάδης θα κάνει τη σέντρα, αλλά φτάνει μέχρι τα χέρια του Τζαφέστα χωρίς να καταφέρει να απειλήσει ο Γαστεράτος. Εκεί που βρίσκεται ο Γεωργακόπουλος και θα γίνει ένα σουτ τώρα από τον παίκτη της Λευκύμης. Δεν θα ανησυχήσει όμως ο Γεωργακόπουλος. Πέτυχε ο Γρηγοριάδης στο 20ο λεπτό και βάλει μπροστά τη Βασίλισσα του Νότου
Ματσοβίλα. Κάνει τη σέντρα. Ουζακίτης, κατεβάζει. Γυρίζει την μπάλα. Μπαλός. Κωστακιώτης. Σηκώνει την μπάλα για το Γαστεράτο. Εκείνος θέλει να την ελέγξει. Κωστακιώτης. Κωστακιώτης. Δεν μπορεί κάποιος να πιάσει την κεφαλιά. Η μπάλα απομακρύνεται. Ο Μουζακίτης. Βγάζει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Υπάρχουν δύο παίκτες στο έδαφος. Μπάλα στο κέντρο του γηπέδου. Πουλημένος. Αστεράτος. Θα γίνει μια σέντρα πολύ δυνατή για τον Μουζακίτη. Η μπάλα βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και εμείς μπαίνουμε στο 33 της αναμέτρησης. Ο Τζαφέστας δίνει συνέχεια. Γιώργος Γαρδικιώτης για τον Αστέρα Πετρίτη. Αντιμετώπιζε την Αθλητική Ένωση Λευκή Μισό, τοπικό ντέρμπι. Ισόπαλο το αποτέλεσμα 1-1. Πώς ήταν το παιχνίδι και αν μπορούσε να πάρει κάτι παραπάνω η ομάδα του Αστέρα? Δύσκολο παιχνίδι. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία ξέραμε ότι είναι ένα μάτς που παίζει το τελευταίο της, αν όχι το τελευταίο, είναι από τα τελευταία της χαρτιά στο κυνήγι για την παραμονή. Μια ομάδα η οποία έχουμε ήδη στόχους, μια ομάδα από την οποία. Καλό για μας, είμαστε σε μια καλύτερη μοίρα, αλλά ο στόχος είναι κοινός. Ξέραμε ότι τα παιδιά από τη Λευκή Μη έχουν ένα μάτς στο οποίο δεν έπαιξαν το Σαββατοκύριακο, οπότε θα ήταν σίγουρα πιο ξεκούραστοι από τη δική μας ομάδα. Και το μάτς θεωρώ ότι εξελίχθηκε δίκαια, νομίζω, το αποτέλεσμα. Αντιμετωπίσαμε μια ομάδα η οποία μπήκε πιο δυνατά, προηγήθηκε. Αλλά μπήκαμε στα αποδυτήρια στο ημίχρονο. Είπαμε ότι πρέπει να βγούμε έξω, να παίξουμε το παιχνίδι μας. Όσο κόσμο και να έχει και να είναι υπέρ της Λευκύμης, η οποία πάει για να κερδίσει και δεν έχει άλλο αποτέλεσμα, ξέραμε όμως ότι αν παίξουμε το παιχνίδι μας, μπορούμε να σοφαρίσουμε και αν είμαστε σοβαροί και συγκεντρωμένοι, να πάρουμε και το ματς. Δεν ευτυχήσαμε λοιπόν να πάρουμε το ματς. Σοφαρίσαμε, αντίδραση, μπράβο στα παιδιά, σε ένα πολύ κακό παιχνίδι. Θα μπορούσαμε στο πρώτο ημίχρονο να το έχουμε κάνει και πιο πριν την ισοφάριση. Και θεωρώ ότι το 1-1 είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα για τη σημερινή εμφάνιση της ομάδας μας. Όντας πίσω στο σκορ και με τον Γιάννη Σφακενάκη να μην είναι στον πάγκο για να μπορεί να δώσει οδηγίες, τι ήταν αυτό που σας όθησε και σας έδωσε τη δύναμη να μπορέσετε να απαντήσετε και να συνεχίσετε? Ξέρετε τι, πάντα είναι δύσκολο όταν ο coach λείπει από τον πάγκο, όχι νομίζω στη δική μας ομάδα, σε όλες τις ομάδες. Όταν το κεφάλι λείπει από τον πάγκο να δώσει οδηγίες, να δει λίγο καλύτερα τα πράγματα από τα βλέπουμε εμείς μες στο μάτς, ξέρετε πολύ καλά ότι λίγο οι ισορροπίες χάνονται. Όμως το ημίχρονο μας είπε δύο πράγματα τα οποία βοήθησαν, μας είπε δύο πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν. Και νομίζω η ομάδα έβγαλε αντίδραση. Δεν απειλήθηκε στο ελάχιστο στο δεύτερο ημίχρονο, μόνο από μερικές έντρες. Είχαμε κάποιες υποψίες να φτάσουμε στην τελική προσπάθεια κι εμείς. Δεν τα καταφέραμε. Χάσαμε και δύο από τους δύο πιο σημαντικούς μας επιθετικούς, τον Δημήτρη Γκυλιάρα και τον Κώστα Τυροακόπουλο. Οπότε πρέπει να διαχειριστούμε και λίγο την άμυνα, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι δεν μπορείς να βάλεις γκολ. Συμφωνώ, αλλά πρέπει να κοιτάξεις και λίγο να διασφαλίσεις πίσω το 0. Γυρίζει την μπάλα στον παλό. Παίχτες Λευκύμης θέλουν να βάλουν την μπάλα μπροστά. Κούλαλης. Σύγχυση μπροστά από την εστία του Τζαφέστα. Σηκώνει το σημαίακι ο βοηθός και δίνει τέλος στην φάση. Κερδίζουν όμως οι παίχτες Λευκύμης. Μουζακίτης χάνει την μπάλα από τον Κοκουβίτη. Κερδίζει όμως ο Γρηγοριάδης. Κυλιάρας. Κυλιάρας γυρίζει, σηκώνει την μπάλα, είναι πολύ δυνατή η προσπάθεια του Δημήτρη Κυλιάρα στο 39. Διεκδικείται η μπάλα, μπαλός, θέλει να βάλει την μπάλα μπροστά και το Μουζακίτη, θα απομακρύνουν οι παίκτες του Αστέρα. Κώστας Τεργίου επιμένει, Κυλιάρας θέλει να στρώσει την μπάλα για τον Γεωργακόπουλο, θα απομακρύνουν οι παίκτες της Λευκύμης στο 41. Κυλιάρας θέλει να βρει το χώρο για να σηκώσει την μπάλα. Θα γίνει κεφαλιά, θα βάλει εκεί το πόδι ο Πουλημένος. Μουζακίτης πήγε να συνεργαστεί με τον Νίτα, αλλά είχε γυρίσει πλάτη, δεν έβλεπε ο Νίτας. Μπάλα γυρίζει στον Παγκράτη. Διώχνει.
Και εμείς συμπληρώνουμε το 45ο λεπτό της αναμέτρησης στο γήπεδο Λευκύμης, εκτός αγωνιστικού χώρου η μπάλα. Χρήστος Αγγέλης για την Αθλητική Ένωση Λευκύμης, πρεμιέρα στον πάγκο της Βασίλισσας του Νότου, στο παιχνίδι κόντρα στον Αστέρα Πετρητή. Ισόπαλο το τελικό αποτέλεσμα 1-1. Αποτέλεσμα που το δικαιούταν η ομάδα, που μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Να πούμε την αλήθεια, στο δεύτερο μήχρονο μετά φάγαμε νωρίς τον γκολ. Από εκεί και πέρα πήγαμε σε ένα μέσο παιχνίδι που βολεύει τον αντίπαλο. Δεν δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Με βάση την εικόνα του δεύτερου μήχρονου, το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Πώς ήταν τώρα για σένα να είσαι τρεις μέρες σε μια ομάδα που παλεύει και βρίσκεται σε πολύ δύσκολη βαθμολογική θέση, να έχεις ένα ντέρμπι μπροστά με την έτερη κερκυριακή ομάδα, πώς το βίωσες? Έβγαλαν διάθεση πάρα πολύ τα παιδιά. Στο πρώτο μήχρονο ακούσαμε τις πληροφορίες που είχαν πάρει. Μπήκαμε καλά, προηγηθήκαμε στο σκορ. Πιστεύω ότι άμα στο δεύτερο μήχρονο δεν τρώγαμε τον κόλ τόσο γρήγορα, θα παίρναμε τις τρεις βαθμούς. Τώρα, η Λευκύμη είναι τρίτη από το τέλος. Υπάρχει ο χρόνος κόλτ στο δεύτερο γύρο μετά τις γιορτές? Όλο αυτό το εις βάρος της κλίμα να αλλάξει? Υπάρχει ο χρόνος, θα κάνουμε κάποιες ενισχύσεις, να βοηθήσουμε την ομάδα, σύν τους καλούς ποδοσφαιριστές που έχει, και είναι πάρα πολλοί βαθμοί στο δεύτερο γύρο που μπορούμε να πάρουμε και να διεκδικήσουμε την παραμονή μας. Ο κόσμος έδωσε πολύ δυναμικό παρόν, πάντα είναι κοντά στην ομάδα, είναι βέβαια και απαιτητικός. Νομίζω ότι χρειάζεστε τη βοήθεια. Το θέλουμε τον κόσμο κοντά μας. Σήμερα θέλαμε να το κάνουμε χαρούμενο. Πιστεύω ότι στο επόμενο διάστημα ότι η ομάδα θα ξεκινήσει τις νίκες και θα δυναμώσει πιο πολύ αγωνιστικά. Επομένως θα είναι και ο κόσμος μαζί μας και εμείς θα το κάνουμε χαρούμενο. Συνέχεια με τον Τζαφέστα και τον Χαρδικιώτη να συνεργάζονται. Ο τελευταίος ήταν να βάλει την μπάλα μπροστά στο σημείο που βρίσκεται ο Κούλαλης και Ελέγκη. Κούλαλης γυρίζει εκεί που είναι οι παίκτες του Αστέρα. Απομακρύνεται η μπάλα για την ακρίβεια στο σημείο που βρίσκεται ο Τζαφέστας και συγκρατεί. Έχουμε το κόρνερ για τους φιλοξενούμενους κόσμος μπροστά από την εστία του Παγκράτη. Όλοι προσπαθούν να πάρουν την καλύτερη θέση. Τώρα πάει στο σημείο ο κύριος Χατζηπαναγιώτου. Τώρα θα γίνει εκτέλεση, θα σηκωθεί μπάλα, κεφαλιά και γκολ! Γκολ για τον Αστέρα Πετρητή. Ο Ρουμελιώτης, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτός που με το νούμερο 5 έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας. Ο Σταύρος Ρουμελιώτης έκανε το 1-1. Μπάλα στα πόδια του Ματσοβίλα, θέλει να την περάσει μπροστά. Κερδίζουν οι παίκτες του Αστέρα Πετρητή. Σφυρίζει ο κύριος Χάτση Παναγιώτου. Χαρδικιώτης. Θα αφήσει την μπάλα για τον Ρουμελιώτη. Θα σηκωθεί εκεί ο Γιώργο Κακόπουλος. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Μία ώρα στον αγωνιστικό χώρο. Εκτέλεση. Φάουλ. Σηκωθεί εκεί ο Γιώργο Κακόπουλος. Απορεί γυρνώντας τον διαιτητή για το σφυρίγμα του. Κάπως έτσι και κάνει αλλαγή ο Γιάννης Φακιανάκης στο προηγούμενο παιχνίδι με την Καστοριά και ο Πέτρος Τεργίου μετά από αλλεπάλληλες προσπάθειες Γεωργακόπουλου, Βλαχόπουλου, πέτυχε τον γκολ με τον Πέτρο Τεργίου. Μπαίνουμε λοιπόν στην αγωνιστική δράση και στις 4 αγωνιστικές γραμμές μετά τις αλλαγές για την ομάδα του Γιάννης Φακιανάκη, ο οποίος παρακολουθεί εκτός γηπέδου την αναμέτρηση. Ο Παγκράτης θα συγκρατήσει. Λέει στους συμπαίκτες του να ανέβουν ο Τζαφέστας για την εκτέλεση του βολέ. Τζαφέστας σηκώνει την μπάλα. Πρώτος ο Βασάκης. Μπάλα στα πόδια των παικτών του Αστέρα Πετρητή. Μπάλα γυρίζει στο Παγκράτη. Υπό την απειλή των παικτών του Πετρητή.
Μιχάλης Κουλιάλης για την αθλητική νοσηλευκή μας. Προσπάθησε και εκείνος σήμερα στο παιχνίδι κόντρα στον Αστέρα Πετρητή για τη 16η αγωνιστική ισόπαλη το τελικό αποτέλεσμα 1-1. Αποτέλεσμα φαντάζομαι που δεν σας βρίσκει χαρούμενος. Εννοείται ότι σήμερα το μάτς για μας ήταν μονόδρομος. Θέλαμε οπωσδήποτε την νίκη για να ξεκολλήσουμε βαθμολογικά, να πλησιάσουμε για τις από πάνω ομάδες στη βαθμολογία. Και μας απογοητεύει πολύ το αποτέλεσμα, το 1-1. Τώρα, με καινούριο προπονητή στον πάγκο, με ένα ντέρμπι πάρα πολύ δυνατό, με μια δύσκολη βαθμολογική θέση, όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν το κλίμα στο δεύτερο γύρο και η ομάδα της Λευκύμης θα πάρει πολύτιμους βαθμούς. Αν δεν το πιστεύαμε, δεν θα ήμασταν εδώ και σήμερα και δεν θα το παλεύαμε όπως το παλέψαμε. Εννοείται αυτό. Ο προπονητής, εντάξει, δεν είχε και ο άνθρωπος πολύ χρόνο να δουλέψει. Κυρίως το μάτι σήμερα θεωρώ ότι ήταν δικό μας. Καθαρά θέμα θέλησης βασικά. Και νομίζω ότι βγάλαμε θέληση στην αρχή, κάπως. Μετά δεν ξέρω, μετά τον γκολ κάπως πάλι αυτό που έχουμε πάθει άλλες φορές. Είχαμε μια καθίζηση στην απόδοσή μας και μοίρα ήρθε αυτό το 1-1. Αλλά δεν πιστεύω ότι απειληθήκαμε και εμείς όμως δεν απειλήσαμε αρκετά για να κάνουμε το 2-0 και να καθαρίσουμε το παιχνίδι. Και τώρα αυτό μας αφήνει πάλι χαμηλά στη βαθμολογία. Οπότε εντάξει, σίγουρα είναι δύσκολο να είσαι αισιόδοξος, αλλά επιβάλλεται να είμαστε αισιόδοξοι γιατί ακόμα έχει πάρα πολύ δρόμο το πρωτάθλημα. Ο κόσμος απαιτητικός όπως πάντα είναι κοντά σας και νομίζω στο δεύτερο γύρο τον θέλετε ακόμη πιο πολύ. Εννοείται, ξέρω ότι τα αποτελέσματα δεν αφήνουν και στον κόσμο περιθώριο να είναι πολύ αισιόδοξος και να μας στηρίζει όπως θα ήθελε πιθανώς. Αλλά εννοείται ότι τον χρειαζόμαστε για τη συνέχεια που είναι δύσκολη. Κωστακιώτης για τον Τσοπανά, φάουλ υπέρ της Λευκύμης, λέει ο κύριος Χατζηπαναγιώτου. Κωστακιώτης, αλλάζει πλευρά. Διεκδικείται η μπάλα, κερδίζει ο Γρηγοριάδης. Στρώνει την μπάλα και το συμπαίκτη του, εκείνος τη σηκώνει, αλλά δεν προλαβαίνει να γίνει ευκαιρία μεγάλη αυτή η φάση για τη Λευκύμη. Με το σφύριγμα του Χατζηπαναγιώτου θα κουμπίσουν οι παίκτες την μπάλα, όπως υποδεικνύει και ο ίδιος ο ρέφερι. Κριτικός και ο Γιωργοπάλης λοιπόν πίσω από την μπάλα για να δούμε ποιος θα κάνει την εκτέλεση του φάουλ για τον Αστέρα Πετρητή. Γιωργοπάλης τελικά είναι αυτός που σηκώνει την μπάλα. Και η προσπάθεια δεν θα ανησυχήσει τον Παγκράτη, καθώς βλέπει την μπάλα να περνά δίπλα από την εστία. Η προηγούμενη κίτρινη ήταν στον Ρουμελιώτη. Αυτή η κίτρινη είναι στον Τσοπανά, για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Συνέχεια λοιπόν για τον Αστέρα με την εκτέλεση του φάουλ. Η μπάλα απομακρύνεται. Γρηγοριάδης, που μακρύνουν οι παίκτες του Αστέρα. Με κεφαλιές απομακρύνεται η μπάλα. Γιωργοπάλης, αλλάξει πλευρά. Θα σηκωθεί η μπάλα από τους παίκτες του Αστέρα, θα διώξει ο Κωστακιώτης. Φέρνει ο Αστέρας Πετρητή, θέλει να δώσει συνέχεια. Μπάλα τώρα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Γρηγοριάδης. Θα γίνει εκεί η κεφαλιά. Θα μπει το γκολ, αλλά έχει σηκώσει σημαίακι ο βοηθός. Παγκράτης, κάπως υποτονικά τα πράγματα προς τα τελευταία λεπτά του αγώνα. Πετρητής θέλει να βρει τον Σούκερα, αλλά ο Ματσοβίλα σταματάει την προσπάθεια. Αστεράτος παρακολουθεί την πορεία της μπάλας μέχρι να μπορέσει να την βρει στην κατάλληλη θέση. Είμαστε στις καθυστερήσεις του αγώνα. Λογικά όπου να είναι θα έχουμε το σφύριγμα από τον Γιαννιώτη ρέφερι. Κωστακιώτης. Τέλος στην αναμέτρηση αθλητική ένωση Λευκύμης Αστέρας Πετρητή 1-1 από ένα βαθμό κάθε ομάδα. Να είσαστε όλοι καλά. Αυτά λοιπόν έγιναν στην αναμέτρηση των δύο κερκυραϊκών ομάδων. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Θα επιστρέψουμε με το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής Αθλολογίες.
Για πραγματικά καλά Χριστούγεννα, έχεις ένα φίλο κριτικό. Βρες ως την Τρίτη όλο το ελληνικό χοιρινό μείον 15%. Κάτι Shark 700ml, 3 ευρώ φθηνότερα. Everyday, Lenore, Pantene και Head & Shoulders μείον 50%. Κριτικός και στις γιορτές κάθε μέρα δίπλα σας. Δεν χρειάζεται να κοπιάσετε για να πείτε «κοπιάστε». Ελαιοραυριστικό μηχάνημα Steel SP452 με αντιδονητικό σύστημα που μειώνει σημαντικά τους κραδασμούς στα χέρια και τους τραυματισμούς στην ελιά. Steel. Όλα όσα χρειάζεσαι. Πιστοποιημένοι αντιπρόσωποι Steel. Κοτινάς Νικόλαος. Περιφερειακή οδός Λευκύμης, Λευκύμη. Μαρτίνης Σταμάτης. Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας, Σολάρι, Κέρκυρα. Μηχανεμπορική Κώστας Τσιριγκάκης. Εθνικής Αντιστάσεως 40, Εμπορικό, Κέρκυρα. Κέρκυρα Lines, τα πλοία της Κέρκυρας. Ταξιδέψτε με τα κλειστού τύπου πλοία μας. Κέρκυρα Express. Αγία Θεοδώρα. Κορφού Spirit. Άνω Χώρα 2. Ο μοναδικός στόλος της Κέρκυρας. Κλείστε online τα εισιτήριά σας με 50% έκπτωση, γρήγορα και οικονομικά. Με την εγγύηση της Κέρκυρα Lines. Τα πλοία της Κέρκυρας. Το πολυκατάστημα Κέρκυρα Stores Παουλής στη Λευκύμη προσφέρει αφιγρατήρα 12 λίτρων για κάλυψη έως 60 τετραγωνικά μέτρα και λειτουργία καθαρισμού αέρα μόνο 119 ευρώ. Κλιματιστικό Inverter 10.000 BTU κλάσης Α3+, μόνο 299 ευρώ. Πλυντήριο 7 κιλών, 1.000 στροφών και προστασία από υπερχείληση μόνο 259 ευρώ. Ηλεκτρική κουβέρτα πλενόμενη με 3 βαθμίδες θέρμανσης μόνο 16,90. Μποτάκια ασφαλείας με μέταλλο, αντικραδασμικό, αδιάβροχο, αντιδιάκριτο και αντιολισθητικό μόνο 14,90. Με ένα κλικ στο www.kerkirastores.gr μπορείτε εύκολα και γρήγορα να κάνετε τις παραγγελίες σας με δωρεάν και άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επίσης σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλεκτρικές συσκευές, είδη θέρμανσης, εργαλεία, έπιπλα και φωτιστικά. Πάντα με τις καλύτερες τιμές και την άριστη εξυπηρέτηση. Μας βρίσκεται στα τηλέφωνα 26620-22202 και 26620-29150. Αξίζει να δίνεις γεύση στις γιορτινές στιγμές σου και να προσφέρεις τα καλύτερα σε αυτούς που αγαπάς. Λαβράνος. Χαρούμενες γιορτές με γεύσεις που δίνουν ξεχωριστό άρωμα στο τραπέζι σας και στη ζωή σας. Εκλεκτά κρέατα, ιδιαίτερα τυριά και αλαντικά, έτοιμα γιορτινά εδέσματα και ντελικατέσεν επιλογές από κάθε γωνιά της γης. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Λευκύμης, στην πλατεία Σαν Ρόκο και Λαβράνος Deli Meat στην Πίνια. Χρόνια πολλά! Ράδιο Κέρκυρα και Sky μαζί για πληρέστερη ενημέρωση. Ουρανός και γη. Μορφές και χρώματα. Παράδοση και μνήμες του τόπου μας. Με σεβασμό στην αρχιτεκτονική και τον άνθρωπο. 20 χρόνια όνειρο. 20 χρόνια δημιουργία. Ξύλων ΑΕ. Χαρίστε στον εαυτό σας μερικές μέρες χαλάρωσης και ανανέωσης. Ελάτε στον παραδοσιακό ξενώνα του Νικόλα, στο πανέμορφο Κουκούλι Ζαγορίου. Ζήστε την ελληνική φύση σε όλο της το μεγαλείο. Απολαύστε την άγρια ομορφιά του λευκού τοπίου. Ο παραδοσιακός ξενώνας του Νικόλα προσφέρει όλες τις σύγχρονες ανέσεις και το μεγαλείο της ελληνικής αρχοντιάς.
Πολλοί θα σας μιλήσουν για ποιότητα. Άλλοι για ποικιλία. Και σίγουρα κάποιοι για τιμές. Εμείς θα σας προτείνουμε αυτά που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Γιατί πολύ απλά μπορούμε να σας τα προσφέρουμε όλα. Μιλιορίζος Design. Ειδή γηινής, πλακάκια, έπιπλα μπάνιου, καμπίνες, θερμοσύφωνες, νεροχύτες. Απίστευτη γκάμα επιλογών από κορυφαίες εταιρείες με αποκλειστικές εισαγωγές στις χαμηλότερες τιμές λιανικής χονδρικής και για ανακαινήσεις ξενοδοχείων τιμές εισαγωγής. Μιλιορίζος Design. Στα Παγκρατέικα. Βρίσκεις πάντα τα πάντα. Η διεύθυνση και το προσωπικό του εστιατορίου Ολυμπία σας εύχονται χαρούμενα Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος. Σας περιμένουμε, όπως κάθε χρόνο, να γιορτάσουμε μαζί το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς με ξεχωριστό μενού και ζωντανή μουσική. Εστιατόριο Ολυμπία. Εθνικής Λευκύμης στα Κανάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 40600. Καλή χρονιά σε όλους! Τελευταίο μέρος της εκπομπής Αθλολογίες και πάμε να δούμε ένα θέμα που σας έχει αποσχεθεί, να δούμε την πρόταση της Λέσκης αυτοκίνητου Κέρκυρας όσον αφορά τη δημιουργία πολυχώρου. Υπήρξε μια ανάλυση λοιπόν από τον Σπύρο Κοντογιώργη, παρουσία μελών του ΔΣ, σχετικά με την πρόταση. Αναλυτική πρόταση, προτάσεις για το χώρο, προτάσεις για τους λόγους, οικονομική πρόταση με τα ωφέλη. Παρουσιάστηκε λοιπόν σε γνωστό ξενοδοχείο η πρόταση αυτή της Λέσκης αυτοκίνητου Κέρκυρας, με ένα κόστος βεβαίως. Το οποίο σε σχέση με όλα αυτά που μπορεί να προσφέρει δεν είναι τόσο μεγάλο και με παραδείγματα από άλλες πόλεις οι οποίες έχουν πράξει κάτι αντίστοιχο. Δημιουργία λοιπόν πολυχώρου αυτοκινήτου όσον αφορά το νησί μας, Λέσκη αυτοκινήτου Κέρκυρας. Πάμε να δούμε τι υπόθηκε. Είμαι ο Σπύρος Κοντογιώργης, πρόεδρος της Λέσκης αυτοκινήτου Κέρκυρας. Δίπλα μου αριστερά ο γραμματέας κ. Γιάννης Πολυμένος και εν συνεχεία ο κ. Στέφανος Παγκράτης, έφορος της Λέσκης. Ο Βασίλης Νίνος Ταμίας της Λέσκης και ο Κωνσταντίνος Ανδριώτης, ο αντιπρόεδρος της Λέσκης. Εδώ βλέπετε την πρώτη δράση της Λέσκης, την ημερίδα οδικής ασφάλειας που είχαμε οργανώσει τον Φεβρουάριο 2020 στην αίθουσα του Τμήματος Ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Ένα φυλάδιο σχετικά με ένα σύστημα οδικής ασφάλειας σχετικά με το πώς κινούμαστε σε κυκλικούς κόμβους. Και παρακάτω άλλες δράσεις, δημοσιεύσεις από εκδρομή στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών, δημοσιεύσεις Λέσκης στον τοπικό τύπο
Ένα πολύ ωραίο σεμινάριο που είχαμε κάνει σε συνεργασία με την πυροσβεστική και το ΕΚΑ, στην αίθουσα πυροσβεστικής, σχετικά με το πώς διακινηζόμαστε κάποια ζητήματα αναφορικά με πυρόσβεση και πρώτες βοήθειες. Είναι εδώ και ο κύριος Κυπριώτης, ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ κάποιες φωτογραφίες από εκδηλώσεις, στις οποίες έχουμε συμμετάσχει. Αριστερά, η βοήθεια που είχαμε προσφέρει στην αθλητική λέσχη μοτοσυκλέτας Κέρκυρας στον αγώνα Motocross, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, τον περασμένο Μάρτιο. Και ο αγώνας που συνδιοργανώσαμε μαζί με την ΛΕΚΑΜ από τη Θεσσαλονίκη, ιστορικών αυτοκινήτων, φέτος τον Ιούνιο στην Κέρκυρα για πρώτη φορά. Καταρχάς, ο βασικός λόγος, βασικό αίτιο της δημιουργίας της υπότασης έχει να κάνει με τα ζητήματα οδικής ασφάλειας. Η οδική ασφάλεια στην Ελλάδα, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Έχουμε κάθε χρόνο πάρα πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα. Έχουμε δυστυχώς πάνω από 600 νεκρούς το χρόνο και σχεδόν τετραπλάσιους τραυματίες. Αυτό που έχει παρατηρηθεί είναι ότι τα τροχιά ατυχήματα συνδέονται με την κυρίως με την κακή διαχείριση της οδήγησης, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, από πλευρά του οδικού. Σίγουρα το οδικό δίκτυο δεν βοηθάει, έχουμε προβληματικές υποδομές, αλλά ο κύριος παράγοντας είναι ο οδηγός. Ωστόσο, παρόλο που η πολιτεία παραδέχεται το πρόβλημα, δεν έχει φτιάξει χώρους οι οποίοι να είναι χώροι τουλάχιστον εκπαιδευτικοί όσον αφορά την επίλυση. Τη βασική επίλυση αυτού του προβλήματος. Υπάρχουν κάποια Ινστιτούτα που κάνουν κάποιες δράσεις σε θεωρητικό επίπεδο κυρίως, τα οποία προσπαθούν να ενημερώσουν σχετικά με τα ζητήματα οδικής ασφάλειας. Το επίσημο κράτος παραδέχεται το ζήτημα, ωστόσο δεν έχει προβεί στην περαιτέρω δράση περί επίλυσης αυτού. Όσοι ίσως θυμάστε ένα παλιό σχέδιο του 2001, προέβλεπε την ίδρυση των περίφημων ΚΟΑ. Τα ΚΟΑ πρόκειται να είναι τα κέντρα οδικής ασφάλειας, στα οποία κατά πρότυπο του εξωτερικού θα κάναμε μαθήματα οδήγησης, εξετάσεις οδήγησης και σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης αργότερα. Ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο, το οποίο δυστυχώς έμεινε στα χαρτιά. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Στην Ελλάδα, το μόνο που υπάρχει όσον αφορά σε ένα εκπαιδευτικό, στο εκπαιδευτικό κομμάτι, είναι μία-δύο ιδιωτικές πρωτοβουλίες, όπως αυτή εδώ που βλέπετε, η εταιρεία Driving Academy, η οποία παράσχει ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο έξω από την Αθήνα, στον οποίο κάνει σχετικά σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης και αγωνιστικής οδήγησης. Όπως αναφέρεται και στη διαφάνεια, είναι ένα ευρωπαϊκό, ένα κέντρο ασφαλής οδήγησης ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Κάποιοι από εμάς έχει τύχει να πάνε στο Driving Academy, κάνουν πάρα πολύ καλό μάθημα και βοηθάνε πάρα πολύ στην αντίληψη του οδηγού αναφορικά με το πόσο επικίνδυνα είναι κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να φαίνονται περιμενικά εντελώς ακίνδυνα, όπως παράδειγμα το να μην ανάβουμε τα φώτα μας μετά τη δύση του ηλίου, γιατί βλέπουμε, αλλά οι άλλοι δεν μας βλέπουν. Τι συμβαίνει όταν αφαιρούμαστε, όταν χρησιμοποιούμε το κινητό στην οδήγηση. Τι σημαίνει όταν πίνουμε ένα-δύο ποτά και θεωρούμε ότι είμαστε μια χαρά για να πάμε σπίτι μας και τα ανεπλαστικά μας έχουν μειωθεί περίπου 50% κλπ. Το δεύτερο κομμάτι που αφορά αυτή η πρόταση που προκύπτει σε λίγο έχει να κάνει με τη μηχανική του αθλητισμού. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός στην Ελλάδα, παρόλο που χαίρει μιας μεγάλης εκτίμησης από το κοινό, όπως παγκοσμίως θα λέγαμε, είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές άθλημα εν συνόλου μετά το ποδόσφαιρο, δεν έχει καμία ουσιαστικά υποστήριξη από την επίσημη πολιτεία. Ό,τι υπάρχει σε επίπεδο μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι ιδιωτικό, κάποιες ιδιωτικές πίστες, και από την πλευρά των φορέων και της πολιτείας, παρόλο που ο μηχανικός αθλητισμός έχει μια μακρά ιστορία στη χώρα μας. Θυμίζω το πολύ γνωστό Ράλι Ακρόπολης, το οποίο είναι διεθνές από το 1953 και ένα από τα πιο διάσημα ράλι στον κόσμο, δεν χαίρει θετικής αντιμετώπισης από την πολιτεία. Ως εκ τούτου δεν έχουμε
χώρους προπόνησης, δεν έχουμε αθλητικές εγκαταστάσεις τύπου πίστες και ό,τι υπάρχει, όπως ανέφερα πριν, είναι μικρές πίστες kart σε ιδιωτικό επίπεδο. Η ΦΙΑ είναι η Διεθνής Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, η οποία θέτει τους κανόνες σχετικά με την οργάνωση των πρωταθλημάτων παγκοσμίως, πασίγνωστη για την οργάνωση του πρωταθλήματος Formula 1 φυσικά, που όλοι γνωρίζουμε, και του παγκοσμίου πρωταθλήματος Rally. Αντίστοιχη ομοσπονδία της Διεθνής Ομοσπονδίας στις μοτοσυκλέτες είναι η ΦΙΜ. Η ΦΙΑ είναι αυτή η οποία φροντίζει και για τα μέτρα ασφαλείας. Αν ακούσετε ποτέ την έκφραση ότι αυτή η πίστα έχει προδιαγραφές ΦΙΑ, σημαίνει ότι βρίσκεται στο ανώτατο επίπεδο ασφαλείας. Αυτό βέβαια αφορά κάθε πίστα ξεχωριστά. Άλλες προδιαγραφές ασφαλείας απαιτεί ΦΙΑ αναφορικά με το ΚΑΡΤ, άλλες προδιαγραφές αναφορικά με ένα αυτοκινητοδρόμιο, άλλες προδιαγραφές, τις ανώτατες προδιαγραφές αφορούν τις πίστες Φόρμουλα 1. Τώρα, αυτό που διαπίστωσε η ΦΙΑ συν τον χρόνο είναι ότι οι άνθρωποι που πηγαίνουν κυρίως σε πίστες να παρακολουθήσουν έναν επίσημο αγώνα Φόρμουλα 1 ή κάποιον άλλο έχουν μία πολύ θετική στάση σε ενημερώσεις περί ζητημάτων οδικής ασφάλειας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όταν γίνεται μία εκδήλωση μηχανοκίνητου αθλητισμού, ένας αγώνας, ο κόσμος που πηγαίνει να παρακολουθήσει τον αγώνα δεν είναι απαραίτητα αθλητής, όπως πηγαίνουμε να παρακολουθήσουμε έναν αγώνα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, οτιδήποτε. Δεν σημαίνει ότι είμαστε αθλητές του ποδοσφαίρου ή του μπάσκετ, απλώς μας αρέσει το θέμα. Το θέμα είναι ότι η ΦΙΑ κατάφερε να συνδέσει ουσιαστικά, σταδιακά, το ζήτημα της οδικής ασφάλειας με τους αγώνες. Πώς το έκανε αυτό? Χρησιμοποιώντας ανθρώπους των αγώνων σε μικρές, ας πούμε, ενημερώσεις προς τους θεατές, πάνω σε ζητήματα οδικής ασφάλειας. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ πιο σημαντικό να κάνει μια ενημέρωση οδικής ασφάλειας ή οδικής συμπεριφοράς ένας οδηγός αγώνων παρά ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος από μια λέσχη ή από ένα Ινστιτούτο ή οτιδήποτε. Έχει διαφορετική βαρύτητα. Πιθανόν να έχετε δει και ένα νέο μοντέλο διαφημίσεων, ας πούμε έτσι, όπου παρουσιάζονται διάφοροι οδηγοί αγώνων, όπου μας παροτρύνουν στη διαφήμιση να μην πίνουμε όταν οδηγούμε, να βάζουμε τη ζώνη μας κλπ. Αυτό είναι πολύ διαδεδομένο στο εξωτερικό. Η ΦΙΑ λοιπόν βρήκε αυτή τη διασύνδεση εδώ και περίπου 10 χρόνια και κάνει πάρα πολλές δράσεις συνδέοντας το κομμάτι του μηχανοκίνητου αθλητισμού με το κομμάτι της οδικής ασφάλειας. Και κάπου εδώ έρχεται το κομμάτι της δικής μας ιδέας, ας το πούμε έτσι. Η οποία ιδέα ακούγεται λίγο πρωτοποριακή και είναι πρωτοποριακή για την Ελλάδα. Ωστόσο, είναι μια ιδέα η οποία εφαρμόζεται εδώ και χρόνια στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, όπου υπάρχουν πολλών ειδών πίστες, μεγαλύτερες, μικρότερες, χωμάτινες, ασφάλτινες, τα πάντα, είναι μια πολύ καλή αφορμή ένας άνθρωπος που θα πάει στην πίστα για να παρακολουθήσει έναν αγώνα να κάνει και μια, γίνει μια ενημέρωση για ζητήματα οδικής ασφάλειας. Βέβαια, ο ίδιος ο μηχανικός αθλητισμός συνδέεται με την οδική ασφάλεια, διότι απαιτεί πάρα πολύ σοβαρά μέτρα ασφαλείας. Γι' αυτό και κατά καιρούς να βλέπουμε να υπάρχουν ατυχήματα σε αγώνες ή αυτοκινήτου ή μηχανής, ακόμα και πολύ τρομακτικά, ας το πούμε έτσι, με ολική καταστροφή των αυτοκινήτων, των μηχανών ή οτιδήποτε, ο οδηγός μπορεί να μην πάθει τίποτα, μπορεί να έχει πολύ ελαφρούς τραυματισμούς, πράγμα που φυσικά δεν σημαίνει ποτέ στον δρόμο. Στον δρόμο ένα ατύχημα, ακόμα και με 50 χιλιόμετρα, μπορεί να προκαλέσει ακόμα και θάνατο. Στις πίστες βλέπουμε, λόγω των μέτρων ασφαλείας, επαναλαμβάνω, να συμβαίνουν ατυχήματα με πολλαπλάσια χιλιόμετρα, πολλές φορές υπερβολική ταχύτητα, θα λέγαμε, ή εξωπραγματική ταχύτητα, 200 και τίποτα από αυτά τα δραματικά δεν συμβαίνει σε επίπεδο τραυματισμού του ανθρώπου. Το πρώτο κομμάτι αφορά την επιχειρηματική ιδέα της παρουσίασης, της δημιουργίας. Κατά βάση μπορούμε να πούμε ότι η βάση της πρότασης αφορά τη δημιουργία μιας πίστας κάρτ στο νησί της Κέρκυρας. Μια ασφάλτινη πίστα κάρτ είναι το κέντρο της πρότασης. Τώρα, οι δραστηριότητες της υποδομής αυτές συνδέονται φυσικά με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, τον τουρισμό και την εκπαίδευση. Θα εξηγήσουμε παρακάτω. Αναφορικά με τον εξοπλισμό που χρειάζεται η δομή αυτή, έχει να κάνει με
συμπληρωματικά κτίρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται προκειμένου αυτή η δομή να πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως τις θέτει η ΦΙΑ, όπως είπαμε προηγουμένως. Σχετικά με το τεχνικό κομμάτι μιας τέτοιας δομής. Αυτό που απαιτείται και είναι το δυσκολότερο κομμάτι είναι ένα πολύ μεγάλο οικόπεδο άνω των 50 στρεμμάτων. Όπως θα δούμε και σε άλλα παραδείγματα παρακάτω, οι πίστες, σοβαρές πίστες κάρτες στην Ελλάδα απαιτούν εκτάσεις κοντά στα 70 στρέμματα. Όπως ανέφεραμε και πριν, μία ασφαλτοστρωμένη πίστα ενός χιλιόμετρου πλάτος 8, αυτό υπάρχει λόγω κάποιων συγκεκριμένων προδιαγραφών. Κατά τη στοιχεία, μία χωμάτινη πίστα κάρτη, η οποία μπορεί να συνδέεται με την ασφάλτηση, ασφάλτηση για λόγους εξοικονομίας χώρου, και μία πίστα 4x4. Φυσικά, πάρκο πληροφοριακής αγωγής, το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι γονείς, ακόμα και όταν παίρνουν τα παιδιά τους για να δουν μία εκδήλωση. Ένα μεγάλο πάρκινγκ τουλάχιστον 4 στρεμμάτων, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για χώρους εκδηλώσεων στατικών. Και επιπλέον, ένας χώρος εστίασης, μια καφετέρια όπως λέμε συνήθως, με αρκετά καθίσματα εσωτερικά και χώρους εσωτερικά και εξωτερικά. Επιπλέον αυτό, απαιτείται βάσει των προδιαγραφών ένα κτίριο στάθμευσης για κάρτ εντός της πίστας, είναι τα λεγόμενα pitch. Φυσικά ιατρείο, απαραίτητη δομή κάθε πίστας. Και δευτερεύοντες χώροι όπως τουαλέτες και αποδυτήρια. Τώρα, το δύσκολο κομμάτι είναι αυτό εδώ. Γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ, να το πω έτσι απλά. Ζητήματα αδειοδότησης. Θέλουμε, χρειαζόμαστε απαραίτητα ένα οικόπεδο από 50 στρέμματα και άνω. Το οικόπεδο αυτό φυσικά δεν μπορεί να βρίσκεται κοντά σε οικισμό, είναι κατανοητό. Ο νόμος προβλέπει 3 χιλιόμετρα απόσταση και πλέον αυτού. Πιστοποιητικό καταλληλότητας του χώρου, το οποίο δίνεται από την αρμόδια ομοσπονδία. Είναι η ΟΜΑΗ, η Ομοσπονδία Μηχανική του Αθλητισμού Ελλάδος, στην οποία ανήκουμε εμείς και περισσότερες λέσχες της χώρας. Η ΟΜΑΕ είναι ο επίσημος εκπρόσωπος της ΦΙΑ στην Ελλάδα. Περαιτέρω, τίτλοι κτήσης, αν πρόκειται για κάποιο ιδιώτη, ή παραχώρηση δικαιώματος του οικοπαίδου. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η άδεια λειτουργίας, όπως βρήκαμε από ένα αρχείο, η οποία χορηγείται από τον αρμόδιο περιφερειάρχη. Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, αφορούν τον νόμο 2725 του 1999. Τώρα, εμείς ενδεικτικά, όπως έχουμε περιγράψει και στην πρότασή μας, προτείνουμε δύο χώρους. Εντελώς ενδεικτικά, δεν είμαστε τεχνικοί. Ο ένας είναι ο Χιτή Νότιας Κέρκυρας. Το βλέπετε εδώ, είναι πολύ ξεκάθαρος στη φωτογραφία, γιατί είχε ξεκινήσει ένα διάστημα η κρίση του. Αυτή τη στιγμή, όπως το αντίστοιχο Χιτή Βόρειας Κέρκυρας, ανήκει στον Φόσδα. Ένα θετικό που έχει ο χώρος αυτός, είναι ότι βρίσκεται πολύ κοντά στο δεύτερο λιμάνι της Κέρκυρας. Πράγμα που δίνει ένα πλεονέκτημα όσον αφορά τη δεύτερη διασύνδεση, η οποία είναι και πιο σύντομη και πιο οικονομική. Η δεύτερη πρόταση έχει να κάνει με τον αντίστοιχο κοιτή Βόρειας Κέρκυρας. Δεν είναι ακριβώς οριοθετημένος, αλλά βρίσκεται στην περιοχή εκείνη. Είναι μια περιοχή η οποία έχει διαβερθεί και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αν δεν κάνω λάθος, για να χτίσει νέου τύπου φυλακές. Άρα πρόκειται για μια μεγάλη έκθεση. Έχω την εντύπωση ότι είναι μεγαλύτερη από τον αντίστοιχο κοιτή Βόρειας Κέρκυρας. Και επίσης έχει ένα άλλο πλεονέκτημα, αφορά τον βόρειο τμήμα του νησιού που έχει μεγαλύτερο πληθυσμό τουριστικά, θα έλεγα, και είναι και πάρα πολύ κοντά στο κεντρικό δρόμο. Στην Ελλάδα έχουμε περίπου 60 πίστες κάρτ. Πώς έχουμε στην Κέρκυρα? Καμία. Όταν λέμε πίστες κάρτ, εννοούμε οτιδήποτε από 500 μέτρα και πάνω. Έτσι, προφανώς. Όπως αναφέρουμε εδώ πέρα μετά από έρευνα που έχουμε κάνει, η συντριπτική πλειοψηφία των υποδομών αυτών των πιστών που υπάρχουν δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές για διοργάνωση αγώνων. Γιατί σημαίνει αυτό? Γιατί δεν θέλουν? Όχι. Απλά είναι παλιές εγκαταστάσεις, έγιναν σε μικρούς χώρους, κάτω από 20 στρεμμάτων, με αποτέλεσμα ακόμα και τώρα να θέλουν να επεκταθούν προκειμένου να αποκτήσουν τις νέες προδιαγραφές ασφαλείας, δεν μπορούν να το κάνουν. Γι' αυτό εξ αρχής χρειάζεται ένας χώρος ικανός από 50 στρέμματα και πάνω. Αυτή τη στιγμή,
Οι τέσσερις πίστες που έχουμε κάρτ, παραλαμβάνω, στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν προδιαγραφές για διοργάνωση αγώνων, τους αγώνες που περιγράψαμε προηγουμένως, είναι δύο στην Αθήνα, καρτόδρομο και σιρκουίτ και αυτοκινητοδρόμιο μεγάλο, έτσι, το οποίο έχει άδεια και μικρό αυτοκινητοδρομίο, είναι 2 χιλιόμετρα. Η πίστα στην Καλαμάτα, επίσης κάρτ, και μία πολύ καλή κατάσταση στην Σπάρτη. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, δεν είναι κάτι πρωτοποριακό. Αυτή τη στιγμή, λόγω ελλείψεως υποδομών στην Ελλάδα, τα project αυτά έχουν αρχίσει να προωθούνται με πολύ δυναμικό τρόπο. Διότι αφενός έχουν καταλάβει περισσότεροι φορείς τη διασύνδεση μηχανοκίνητου αθλητισμού και ασφάλειας, αφετέρου είναι σε ένα επίπεδο επιχειρηματικού project πολύ πετυχημένο. Έτσι, διότι όπως είπα και στην αρχή της εισαγωγής, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι πάρα πολύ δημοφιλής. Τώρα, αναφορικά με τη δική μας πρόταση. Όπως είπαμε, το κόστος της επένδυσης υπολογίζεται περίπου 800.000. Αυτά τα στοιχεία που βλέπετε αφορούν μια προμελέτη που κάναμε. Η αθλητική εγκατάσταση φυσικά θα λειτουργεί όλο τον χρόνο, περίοδο εμείς, την τουριστική περίοδο μας. Τα έσοδα κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας μπορούν να υπολογιστούν κοντά στις 310.000 ευρώ, τα δε έξοδα περίπου σε 183.000 ευρώ. Κέρδη προφόρων και αποσβέσεων κατά το πρώτο έτος θα έχουν σε 127.000 ευρώ. Άρα μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται μια κερδοφόρα και χαμηλού ρίσκου επένδυση. Γιατί όμως? Γιατί αφορά την Κέρκυρα. Δεν σημαίνει ότι ένα τέτοιο project, αν γίνει οπουδήποτε στην Ελλάδα, θα έχει την ίδια επιτυχία, για τον απλούστο λόγο ότι δεν είναι όλες οι περιοχές της Ελλάδας τόσο δημοφιλείς τουριστικά όπως είναι η Κέρκυρα. Η προμελέτη που έχει γίνει αφορά τον κόσμο όχι μόνο του νησιού, αλλά και ένα ελάχιστο, θα έλεγα, μέρος των τουριστών από το 1 εκατομμύριο αφήξεις που έχουμε τον χρόνο. Φυσικά και πρόκειται για ένα πυλώνα εναλλακτικών και θεματικών μορφών τουρισμού. Και γνωρίζουμε πολύ καλά και καταλαβαίνουμε ότι αφενός θα αυξήσει τον εγχώριο τουρισμό, ακόμα και σε περίοδο χαμηλής ζήτησης, δηλαδή από τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάρτιο, αφετέρου θα προσελκύσει εκδηλώσεις και από το εξωτερικό. Γιατί? Γιατί η Κέρκυρα βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην Ευρώπη. Έχει διεθνές αεροδρόμιο, αλλά εκτός αυτού έχει και εύκολη σχετικά σύνδεση με την Ιταλία. Προφανώς η ανάπτυξη του αθλήματος του μηχανικού αθλητισμού, ο οποίος, όπως είπαμε, δεν έχει καμία υποδομή, όχι μόνο στην Κέρκυρα, γενικότερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Η εκπαίδευση των μαθητών σε ζητήματα οδικής παιδείας. Η εκπαίδευση των ενηλίκων οδηγών μέσω σεμιναρίων οδικής ασφάλειας και συμπεριφοράς. Η διεξαγωγή αγώνων, όπως αναφέραμε και στην αρχή. Πανελλήνιο πρωτάθλημα και τοπικών πρωταθλημάτων, περιφερειακών, Δυτικής Ελλάδας κλπ. Προσέγγιση, όπως είπαμε, δηλώσεων μηχανικού αθλητισμού που φορεί στο εξωτερικό. Και στόχος είναι η βαθμία επέκταση της υποδομής, πρώτα, όπως είπαμε, σε ζητήματα που αφορούν την βελτίωση της ασφαλειάς της, σταδιακά με βάση τις προδιαγραφές που μας δίνει η ΦΙΑ, και την επέκταση των υποδομών γενικότερα, της πίστας της ασφάλτινης και της χωμάτινης. Τα ωφέλη της επένδυσης, προφανώς η καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος, η προώθηση οδικής ασφαλείας και παιδείας, η προβολή του νησιού μας, που είναι πολύ σημαντικό. Όλες οι εκδηλώσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν πάρα πολύ μεγάλη επίχυση, ακόμα και αυτοί που δεν θα έρθουν σε μια εκδήλωση θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση αυτή μέσω μέσω κοινωνικής δικτύωσης πλέον, βίντεο κλπ. Η συνδρομή στην άμεση τουριστική περίοδο. Ασφαλώς θα είναι και ένα κέντρο ανάπτυξης συναφών οικονομικών δραστηριοτήτων, οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτοκίνητο και μηχανή, σε επίπεδο συνεργείων, εμπόρων, ανταλλακτικών κλπ. Και σαφέστατα φορολογητέα έσοδα και θέση απασχόλησης στην τοπική οικονομία. Δεν είναι στόχος μας να μας παραχωρηθεί κάποιο οικόπεδο. Δεν είναι στόχος μας να το κατασκευάσει κάποιος ο Δήμος, περιφέρεια, οποιοσδήποτε και να το παραχωρήσει τη θέση του κινητή επίσης. Αυτό θέλουμε να είναι απολύτως ξεκάθαρο. Εμείς απλώς δείχνουμε αυτή τη στιγμή την αναγκαιότητα. Είμαστε πρόθυμοι φυσικά να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο και μέσω της Ομοσπονδίας της Ελληνικής
της Ομοσπονδίας Μηχανικού Πιλωτισμού Ελλάδος, προκειμένου να γίνει, να βοηθήσουμε τους φορείς σε οτιδήποτε χρειαστούν, αλλά ο βασικός στόχος είναι να κάνουμε το πρώτο βήμα, το οποίο είναι η αδειοδότηση. Όπως είδατε και ο Δήμαρχος Λαμίας που έχει προωθήσει αυτό το project και θα γίνει στην περιοχή της Λαμίας, αυτό που τον απασχολεί, γιατί αυτή η συνέντευξη είναι το 2019, είναι η έμπνευση πόρου. Κυρίες και κύριοι, οι αθλολογίες έφτασαν στο τέλος τους. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους και βεβαίως εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή, παραμονές πρωτοχρονιάς. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.